Καλησπέρα σας. Είμαστε στο χώρο του Singularity Greece. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος και πολύ καλό μας συνεργάτη στην πορεία του Singularity 2018 και φέτος για το 2019, τον κύριο Γιώργο Νούνεση. Κύριε Νούνεση, καλώς ήρθατε σε αυτή τη συζήτηση. Κυρία Σιροπούλου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Εσείς πέρσι που το παρακολουθούσατε τον Νοέμβριο του 2018, τι αίσθηση σας άφησε? Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η όλη εμπειρία και πρέπει να ομολογήσω, έτσι να καταθέσω, νομίζω πρέπει να το κάνω, ότι έπιασα τον εαυτό μου και μία-δύο φορές να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος. Και ξέρετε, έχω εκτεθεί πάρα πολύ σε παρουσιάσεις, σε φόρα τεχνολογίας, όλη την καριέρα μου. Και πραγματικά το να συγκινηθώ σε φόρουμ τεχνολογίας ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη. Τι διαφορετικό μπορεί να φέρει το Singularity στην Ελλάδα? Νομίζω ότι το Singularity University φέρνει μια πολύ ιδιαίτερη κουλτούρα στην ελληνική κοινωνία. Είναι η εξοικείωση με τις εκθετικές τεχνολογίες, είναι η συνειδητοποίηση για τις πολύ ραγδαίες αλλαγές που αλλάζουν τη ζωή μας. Είναι η γνώση από αυτές τις παγκόσμιες ανατρεπτικές καινοτομίες που έρχονται. Και αυτό τον καιρό το Singularity University είναι από τους ελάχιστους φορείς, ίσως μοναδικός φορέας, που μπορεί και μιλάει σε επιχειρήσεις, μιλάει σε άτομα, μιλάει σε οργανισμούς, μιλάει σε ανθρώπους στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα, σε φοιτητές. Άρα λοιπόν δημιουργεί αυτό το κλίμα, αυτή την κουλτούρα για όλα αυτά σε πλατιούς πληθυσμούς μέσα στην ελληνική κοινωνία και νομίζω ότι είναι ίσως ο μοναδικός θεσμός που το κάνει σήμερα. Πέρα από αυτό, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τρόπος που οι εκδηλώσεις του Singularity University, όπως το Singularity Summit, προβάλλουν το τεχνολογικό μέλλον. Το προβάλλουν με αισιοδοξία, δείχνουν ότι όλες αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία έρχονται για να φυλάξουν τις παγκόσμιες ανθρώπινες αξίες, έρχονται για να φέρουν ποιότητα στην ζωή μας του πλανήτη. Brain gain και brain staying. Τι πρέπει να γίνει? Και τι κάνει ο Δημόκρητος γι' αυτό? Το brain gain το βλέπουμε ήδη. Ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν από κάνα δύο χρόνια. Τώρα είναι όλο και πιο ενισχυμένο. Νομίζω η ανάκαμψη στην οικονομία και κάποια μεγάλα προγράμματα υποτροφιών έχουν βοηθήσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα και ο Δημόκρητος και άλλα ερευνητικά κέντρα, εξ όσων γνωρίζω, πραγματικά έχουμε αρχίσει και καταγράφουμε brain gain. Όμως το brain staying, αυτό, όπως είπατε, αυτή είναι η πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση. Για να πετύχουμε αυτό, δεν αρκούν απλά καλές οικονομικές επιδόσεις. Νομίζω χρειάζεται μια σοβαρά οργανωμένη, σοβαρά δομημένη οικονομία της γνώσης, μια οικονομία που παράγει καινοτομία, παράγει οικονομικές αξίες με παγκόσμια επίπτωση. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει κανείς να συγκεντρώνεται, εκεί να βάζει όλη τη μεγάλη προσπάθεια. Στο Δημόκρητο, οι μεγάλες συνεργασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή με εταιρείες ελληνικές αλλά και εταιρείες διεθνείς, ακόμα και από τη Silicon Valley, δίνει τη δυνατότητα για να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις για μηχανικούς, για επιστήμονες στις θετικές επιστήμες και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που συνεχώς βλέπουμε ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό προσλήψεων. Θα προτείνατε σε ένα νέο να σπουδάσει φιλοσοφία ή προγραμματισμό? Θα πρότεινα σε ένα νέο να σπουδάσει αυτό που θέλει να σπουδάσει. Και αν στη διάρκεια των σπουδών του δει ότι αυτό που νόμιζε που θέλει να σπουδάσει δεν είναι αυτό που θα ήθελε να σπουδάσει, να αλλάξει και να σπουδάσει αυτό που θέλει να σπουδάσει. Νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση βλέπουμε σύγκληση από όλα τα επιστημονικά πεδία για να υπάρξει η πρόοδος. Μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η επανάσταση όπου εμείς ζητάμε από τις μηχανές να αποφασίσουν. Και όταν ζητάς από τις μηχανές να αποφασίσουν, δεν είναι μόνο πληροφορική, δεν είναι μόνο νοτεχνολογία και φωτονική, είναι και φιλοσοφία, είναι και κοινωνικές επιστήμες. Η Ελλάδα ξέρουμε πολύ καλά ότι σε σχέση με άλλες χώρες
ένα πολύ μικρότερο ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της το επενδύει σε έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία. Ακούγοντάς σας σήμερα, καταλαβαίνω ότι ίσως δεν ισχύει αυτό. Τι τελικά συμβαίνει? Το ποσοστό είναι μικρό, όπως το είπατε. Υστερεί πολύ του ευρωπαϊκού μεσού όρου. Είναι λίγο παραπάνω από 1%. Όμως έχουμε δει κάποιες αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια και οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση και οι δημόσιες. Ελπίζω ότι θα γίνει συνέστηση ολονών πόσο πολύ πρέπει να προσεχτεί η έρευνα, πόσο πολύ πρέπει να γίνουν επενδύσεις και από το κράτος και από τους ιδιωτικούς φορείς στην έρευνα και στην υποστήριξη της καινοτομίας σε αυτή τη χώρα. Έχουμε εξαιρετικά μυαλά και πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητές τους, να αξιοποιούμε τις ιδέες και τις ανακαλύψεις τους. Πώς πιστεύετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει την επιχειρηματικότητα, την έρευνα, την κοινωνία? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα, θα το έλεγα σήμερα, καυτό ερευνητικό πεδίο, και το λέω καυτό γιατί πραγματικά εξελίξεις είναι ραγδαίες και τεράστιες. Από μόνο του έχει απίστευτο ενδιαφέρον, όμως ακριβώς όπως το είπατε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε πώς αυτό το πεδίο αρχίζει και αλληλεπιδρά με άλλα επιστημονικά πεδία τριγύρω του, πώς αλλάζει την έρευνα όχι μόνο στις θετικές επιστήμες, αλλά και στις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη, την επιστήμη για τα μεγάλα δεδομένα, να έρχεται και να δημιουργεί εξαιρετικά γόνιμες διεπιφάνειες με τομείς όπως η νανοτεχνολογία, τα προηγμένα υλικά, οι τηλεπικοινωνίες, η περιβαλλοντική ασφάλεια, η ενέργεια, η βιοτεχνολογία, ακόμα αν θέλετε και η πυρηνική τεχνολογία. Και βλέπουμε ακριβώς αυτές τις γόνιμες διεπιφάνειες να είναι το έδαφος όπου παράγεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς νέα γνώση. Αυτό αποτυπώνεται τόσο σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, αλλά κυρίως σε πατέντες που παράγονται πραγματικά με τρελούς ρυθμούς σήμερα σε όλο τον κόσμο. Πέρα από αυτό, θεωρώ ότι η ηθική γύρω από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, ένα εξαιρετικά σημαντικό πεδίο και ένα πεδίο έρευνας, όπου θα απασχολήσει επιστήμονες και κοινωνίες τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ και με πολύ ουσία. Το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκρητος, τι οραματίζεται για το μέλλον? Νομίζω ότι αυτό που οραματιζόμαστε είναι πραγματικά να είμαστε, και ίσως ακούγεται λίγο πολιτικό, αλλά οραματιζόμαστε να είμαστε ένας σημαντικός μοχλός ανάπτυξης αυτής της κοινωνίας. Ανάπτυξη στην οικονομία, ανάπτυξη σε θέματα πολιτισμού, ανάπτυξη σε θέματα εκπαίδευσης. Αυτό αρματιζόμαστε. Ένα πολύ, πολύ ζωντανό οικοσύστημα που παράγει νέα γνώση, παράγει τεχνολογία, όμως επίσης παράγει και οικονομικές αξίες. Και καλές συνεργασίες όπως αυτές που έχουμε. Τέλειες συνεργασίες θα έλεγα. Μαζί. Κύριε Νούνεση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και μοιραστήκατε τη γνώση σας και όλο αυτό, τον πηγαίο ενθουσιασμό σας. Κύριε Σεροπούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά προσβλέπω σε όλη αυτή την παραγωγική συνεργασία με το Singularity University και το ξέρετε αυτό καλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.